Ιδιαίτερα ικανοποιημένο εμφανίστηκε ο Περιφερειάρχη για την ένταξη στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων σημαντικών έργων που αφορούν στην αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία Ιανό. Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη, 10 εκατομμύρια ευρώ αφορούν σε παρεμβάσει σε περιοχέ τη Καρδίτσα, 7 εκατομμύρια ευρώ για την περιοχή των Φαρσάλων. 10 εκατομμύρια για την Καρδίτσα και 7 εκατομμύρια για τη Λάρισα που είναι τα Φάρσαλα αποκατάσταση στα στο δρόμο Φάρσαρα Αχίλιο Δήλοβο Ναρθάκη. Στην υπαρχιακή οδό 38 Δέντρα Ναρθάκη, Άγιο Αντώνιο Δεντροχώρη Σκοπιά Πλάτανο. Υπαρχιακή οδό 33 Υπέρια Λόφο Εβίδριο Μεγάλο και Μικρό. Επαρχιακή οδό 34 Λόφο Πολυνέρη Σταυρό. Επαρχιακή οδό 37 Σταυρό Φάρσαλα και στην επαρχιακή οδό 36, Βαβακού, Ρίγιο, Ασπρόγια και προσκρίνη ε, Βίδριο. Επίσης, 5.300.000 ευρώ θα διατεθούν για παρεμβάσεις στην περιοχή της Μαγνησίας. Έχουμε στην, στον, στο τμήμα Αργυροχώρη, Ανθότοπο, Ανθότοπος, στην αποκατάσταση και συντήρηση των υδατορεμάτων στον Αλμυρό, και στο δίκτυο, στο οδικό δίκτυο από Αιδίνη προς το Κρόκιο. Η περιφέρεια αναμένει την έγκριση για επιπλέον 5 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να αποκατασταθούν οι ζημιές στο πύλιο από την κακοκαιρία Αθηνά. Τα έργα σύμφωνα με τον Κώστα Αγοραστό θα περάσουν σύντομα από την Οικονομική Επιτροπή ώστε να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία υλοποίησής τους.